ηλικίες. Αδιαφορούς μας λένε, αδιαφορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Εμένα να παρπατήσω έτσι σχέδιο, σαν τον Γκάουρα. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, Ζηνοβίο. Θα πεις εμένα τον Γκάουρα και πράσινα άλογα. Βλακίες που λες. Ευτυχώς, είστε τυχερά άτομα, γιατί έχετε μένα έναν εξαίρετο, εξαίρετο αστυνομικό και έχετε την ευκαιρία να μάθετε πολλά από μένα. Καλό. Αυτό αν θες, κάτσε. Αυτό αν θες να μάθεις, Ζηνοβίο, ξέρεις τι είναι. Είναι το βουβό βάδισμα. Ή άλλος πώς, το βάδισμα του γάτου. Εγώ θυμούμαι που κάναμε το βήμα στο μπαλέτο. Και εγώ ήθελα που μικρό να πιένω να μαθαίνω μπαλέτο, μου κάνω έτσι, δεν κάνουμε τα σκόλου, έτσι, δεν κάνουμε έτσι. Μικρό και έχει μια μπάρα, αν πάνω και όπου έτσι, κάνουμε έτσι. Πολύ να θέλαμε να πάω, αλλά έστελαμε ειδική μοντή ανόργανη γυμναστική γενογία. Ανόργανη, όχι ανόργανη χημία σε δώσει μια ρε. Ενόργανη γυμναστική ρε, άντε. Μην θέλει και μπάρε, μικρόπιλ. Λοιπόν, πρόσεξε καλά για να μην πει άλλη λακία, γιατί θα σε υπερβολήσω. Φωτίο σειρά. Γίνεται το κάνει, κυρία Ζηνοβίου. Εγώ θέλω να σκεφτώ το βιβλίο, είναι πάρα πολλά ενδιαφέρον. Πολλά ενδιαφέρον. Διαβάζει, μάλιστα. Χάσαμε. Υπλουτισμό, λέμε, και είναι και στα γαλλικά. Αμαρή, χαζίδια. Τι δεν του πα και δει λεφτά για αυτέ τι χαζαμάρε και ξυστραβώνεσαι. Θε υπνοτισμό. Σε μάθω εγώ όλα τα μυστικά του υπνοτισμού. Γιατί δεν ρωτά τον Καραβαγκέκη. Ξέρεις πως έχω υπνοτίσει εγώ στη ζωή μου. Εφού τούτα που σου μείνε άλλο πως ρε Καραβαγκέλη. Πέμου, πιάνει και βουνά μας έρχεται τα κοφτερά και εμπείς τα τσιγάστε μας κάνε στο κόκκι και τα έρχεσαι όμως το σασό τον μάγο. Ελάχνω το τρυπανάκι απ' τη μύτη, χαμένο με κάνεις εμένα, οι ξυπνάδες. Ορίστε μας. Τι θέλετε ρε, τι θέλετε. Θέλετε να σας τα αποδείξω, θέλετε να σας τα αποδείξω, ε. Κοίτα με. Κοίτα με! Ο ένας τσιμισμένος να υπνοτίσει τον άλλο. Εγώ μα ρίξες κάτι. Κιλέφαντα, μέχρι κιλέφαντα, ε! Στο πίκι φίστου, στο τσάκα τσάκα μπορώ να στο... στο πατιού της τον κάνω εγώ τον ελέφαντα, έτσι... και πέφτει ξηρός και κάνει τσίου τσίου. Τσίου τσίου τσίου. Έτσι γούσα εκπαιδεύει ρε Καραβαγγέλη. Ουλή παράταξη. Ουλή παράταξη είναι έτσι και βρεθεί ένας ρε που δεν ξέρει το βάδισμα του γάτου, δεν ξέρω και δεν μπορεί να γίνει τα μέσα τα. Ξεκινάτε. Να. Να σας όγιο μπουλούθια μου. Άντε ρε. Ξέρος μόλις, ξέρος. Τσίου, 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 τσίου. Μπρος. Ναι, κυριαρχή, έρχομαι τώρα. Τώρα θα πω, τώρα! Πείτε να αντέξω πιο άρμα τα μισά, ούλα πάνω μου, σιωρ, ούλα πάνω.
θέλω να ακούσω κουβέντα που κανένα σπίτι. Που κανένα. Εσύ εννοηθήκαμε. Μα τι λογίσαμε την αρχή. Χαμπό, χαμπό μου, ότι σε μίλησε, ρε χαμπό. Ε, ναι, αλλά. Λοιπόν, τα νεύρα μου. Θα πιάσει το φάκελο. Θα πάτε σε αυτές τις διευθύνσεις και θα ελέγξετε ότι υπάρχει τζάμπε. Εντάξει, θα μου αναποδογυρίσετε τουλάπες, αρμάρκα, κατσαρόλ. Και θα μου φέρετε ό,τι έχει σχέση με την τρομοκρατία. Παντελάκι, τα νεύρα μου είναι εντωμένα. Σήμερα δεν θέλω να ακούσω τίποτε που κανένα παντελάκι πια στο φάκελο. Παντελάκι, κάποιτε το πόλο. Έξω ρε, έξω ρε, έξω, έξω. Τα νεύρα, τα νεύρα. Πέταξε το τούντο βιβλίο γιατί να το πετάξω, όχι καταλάβεις. Θα το πετάξω εγώ και μετά το να πάει και σου. Λοιπόν, ούτε είδαμε είναι η τελευταία διεύθυνση που έχουμε. Ζηνοβίου και Φωτούλα θα πάμε μαζί και ακούει ρε Ζηνοβίου σου πως είχα κόνου. Αν έβρε τίποτε μάνα μου, πονάξετε. Α, μάλιστα. Να φτιάξω εγώ τον. Έβαλες με παιδούν την τσιμισμένη. Και σταμάτα κόρη μου και το βιβλίο, το μαυρογέρι μου. Έχει που το πρωί που τα χτες που μας στέλνει το βιβλίο. Τι να μου σημαίνει λέει πρώτη ώρα. Να σου πω την τσιμισμένη. Έτσι να ξέρω ποιο μου τηλεφωνά χωρίς να απαντήσω. Άντε να δούμε. Να δουλέψεις, έβαλα με τη φωνή μας πάνω. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής του αρχηγού. Ο αγαπητός σας αρχηγός αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Μπορείτε να το αφήσετε το μήνυμά σας μετά τον χαρακτηριστικό ηχό. Κύριε αρχηγέ, δεν ξέρω που πότε έβαλες τηλεφωνητή, αλλά σίγουρα ξέρω ένα πράγμα. Ελπίζω να βρήκες τα στοιχεία που σου ζήτησα για να κλείσουμε την υπόθεση 118. Τον τα στοιχεία θέλω τα. Και τα θέλω σύντομα. Αλλιώς... Μάνα μου. Εξίασα τα τούτα. Και εδώ στρίδα τώρα μέσα, δεν μπορώ να κάνω τώρα, πότε έβαλα εγώ. Πάσε εγώ τώρα να μπήσει, όχι. Το ξέρω, ξέχασα, δεν είναι. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δεν τα βρίσκω. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω τώρα. Ο χάμος. Ο χάμος. Μόνο τσίεσαι να μου τα βρει. Υπνοτισμός και μελάρι. Υπνοτισμός, κοιμίζωσε. Εγώ πάντως παιδιά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ω, τσιμούμαι όσο που λούει. Δεν πως το που λέει έτσι. Μιλάει το χαμένο το κορμί. Τι λέει βρε χαμένο. Ο υπνοτισμός δεν λέμε ντανκ, ντανκ, πέφτω και κοιμάμαι. Ο υπνοτισμός είναι μια μέθοδος έτσι για να ανακαλύψεις ποιος σκουτεινές δυνάμεις του είναι σου, κατάλαβες. Με τη μέθοδο του υπνοτισμού μπορείς να θυμηθείς πράγματα. Άτε ρε να ξεχάσεις πράγματα. Ρε παρέ, μπελάνε ρε. Μα πιστεύεις έτσι πράγματα ρε. Ποιος δεν είναι ανοιβά. Εμπρός. Ναι κυρία. Ναι, είμαστε σε αποστολή. Ναι. Μα ποια τεχνίδια. Α, τι είναι τα τεχνίδια, ναι. Ναι κυρία. Βάλαμε τα μέσα στην αποθήκη. Ναι κυρία. Άντε, γεια. Δεν είναι να του πω πού είναι τα τεκμήρια.
Τα τεκμήρια, μα τι λένε. Τα τεκμήρια, ρε, τη υπόθεση 118 κιλά που κουβαλήσαμε στην αποθήκη. Α, το μα τι αποθήκη. Τι είναι αποθήκη που ήταν πίσω από το γραφείο του αρχηγού. Ναι. Μα κάτι σαν κουλούκια που γράφανε αριθμού πάνω. Ναι. Μα τι είναι σαν κουλούκια που είχαν κάτι μασέρκα μέσα με γέματα, κάτι χειροπέδε, κάτι πιστόλια. Εγώ κάναμε τα με τη φωτιού, κάτι αθήνκα του φύγαν και με λυπηθήκαν να τούτσι, εδώ κάναμε τους ταβάς. Ρε, μας ποιος είναι να μας λυπηθεί τώρα, ρε. Ρε χαμένο, ρε χάλια, ρε. Που τα ξυβαρισμένα μας έρθαν. Κάνε άλλο έξ, ρε. Ρε, αυτά ήταν η στοιχεία υπόθεσης, ρε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, σκοκύριε, η αποθήκη ενώ αυξέρισε, ρε, τι γίνεται μέσα. Πώς μπήκε η Μύρνα και καθάρισαν τα σιωτές, τους Φιλίππινες δεν έχουν εμπιστοσύνη σιωτ. Όχι, γιατί αφού η Μύρνα έτσι μπορεί να έχει κλείσει. Ποια, ο Χάμπος. Ο Χάμπος. Ναι, κύριε. Βεβαίως, κύριε αρχηγέ. Και μεταφέραμε. Σε μια αποθήκη, κύριε αρχηγέ. Εντάξει, κύριε αρχηγέ. Θα με ερευνήσω να τα φέρω ο ίδιος προσωπικά. Εντάξει, κύριε αρχηγέ. Άντε, γεια. Γεια. Τα που καπνώ, ρε, τώρα. Τα που καπνώ, τώρα, ρε. Για κοίταμε έτσι, στα μάτια, λοιπόν, προσεκτικά. Έτσι, κοίταμε. Έτσι. Μα, να κοιμήσεις, όχι, εγώ φοβάμαι, δεν το κοιμήσεις τώρα, να κοιμήσεις. Τα παντελάκι, εγώ φοβάμαι, εσύ να κοιμήσω, μια τσέξω, εντάξει. Συνέχισε. Κοίταξέ με έτσι, χάσουμε στα μάτια μου. Χάσω, χαμένες από εδώ. Λοιπόν, κλείσ' τα μάτια τώρα και σκέψω ότι είσαι σε ένα τούνελ, σκουτεινό. Σκουτεινό και προχωράς. Αφέρω μανάρι. Σκάσε μωρέ πια. Μη με διακόπτεις, κάνω δουλειά τώρα. Λοιπόν, ψάξε τώρα έτσι, κοιμήσου. Κοιμήσου. Και πήγαινε να βρεις την άκρη του τούνελ, την έξοδο. Πρόσεχα, μην χτυπήσεις, κύριε Χάμπο, α. Ρε χαμένε, σκάσε πια, σε λέω. Άντε τώρα, άντε, άντε. Με έκοψε τον ήρμο τώρα, άντε. Δεν μπορώ να δουλέψω. Με έκοψε τον ήρμο, δεν μπορώ να δουλέψω. Άσε, ξύπνα, κύριε Χάμπο, κύριε. Άλλη φορά το συνεχίζουμε. Άνοιξε τα μάτια σας, καλέ, τέλειωσε. Άλλο μέσα κοιμήσα στον κύριο Λουχία. Κύριε Χάμπε, ο! Κύριε Χάμπε, ξύπνα, κύριε Χάμπο. Ρε, τσάι που με στείλετε προηγουμένως, ένα... Με χαρά, Αγγέλη. Να που κάνετε του ανθρώπου και παλαβώσετε τον. Κοίμησε τον, κύριε Ζήνα, κοίμησε. Μπράβο σου, κύριε Λοχία. Είχες δίκιο, Κλαδίου, ότι ξέρεις που δουν τα πράγματα. Μπράβο σου. Άκου, είχα δίκιο. Με τι νόμιζε, τι λέω ψέματα, Μαρή. Βεβαίως, εγώ είμαι καλύτερος υπνοτιστής. Θυμάμαι μια φορά τώρα που το είπα. Όταν ήμουν. Α, επέλεγαν εντέλεια. Ευτυχώς που ξέρει που μπορούν τα πράγματα ο Χάμπος, διότι ο υπουργός είναι αποφασισμένος. Κύριε Λέισο. Να ανησυχήσω. Δηλαδή τώρα, κύριε Χάμπε, μισό λεπτό. Είδες εσύ δηλαδή έτσι τώρα ένα κουρσάκι με άσπρα ρουχαλάκια και σε έκανε έλα, έλα, έλα. Ναι ρε Καραβαγγέλη, αλλά τούτον το κοριτσάκι ήταν κάτι ζηροβίου. Μα η κυρία Ζήνα. Εγώ. Εγώ, να φτιάξω εγώ τώρα, εγώ που σε λάλλω να με ακολουθήσεις. Ναι, άλλο. Δεν μου ξέρεις καθόλου, θυμάσαι που ήταν το σπίτι. Ναι ρε παιδιά, ήταν ένα αρχοντικό. Πρέπει να το έβρουμε ρε. Τι λες τώρα κύριε Χάμπης, ό,τι θες λες, πρέπει να το έβρουμε. Πώς δεν το έβρουμε δηλαδή, ξέρεις πόσα αρχοντικά παλιά υπάρχουν στην Κύπρο. Θα αρχίσουμε να τα παίρνουμε σβάρνα, τα αρχοντικά και να κοιτάμε μέσα να έχει ένα κουρτσάκι που να μοιάζει τη Ζηνοβίου μέσα στα άσπρα ρουχαλάκια και να κάνει έλα, έλα, έλα. Για όνομα του Θεού, του σημασία της υπόθεσής μας είναι τα τεκμήρια έχουν σημασία κύριε Χάμπη. Τα τεκμήρια. Ποια τεκμήρια και πελάρες λάλης τώρα. Πρέπει να το έβρουμε το σπίτι, σημαντικό για μένα. Μπορεί να έχει σχέση μαζί μου. Δεν ξέρω για σας ρε παιδιά, αλλά εγώ πάντως ανατρίσασα. Ουάου, με συμπολάξα την υπόθεση. Εγώ λάθος μας τώρα παιδιά, δεν μπορούμε, θα μείνω. Εδώ θα μείνω.
Εσύ σατάπ και κλείσει το στόμα. Άντε. Τιγό, ρε. Είμαι σίγουρο ότι όντω το σπίτι είναι ξαναείδα. Άντε. Πάμε, τζι οδηγώ εγώ γιατί η κυρία Ζινοβιού δεν νιώθει καλά. Πάμε. Τι βοηθά που μπορεί. Γιατί. Πάμε τώρα. Κύριε Υπουργέ, όλα πάση μια χαρά, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως τα είπαμε, κύριε Υπουργέ. Αλίμονο. Κύριε Υπουργέ, μα είναι δυνατόν εμένα να μου αναθέσετε κάτι για να μην το φέρω σε πέρας, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως τα είπαμε, ναι. Α, παίρνει τα τίποτα. Το καθήκον μαζί κάναμε, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Τα σέλη μου στην κυρία σας. Πού, Χονολουλού. Α, μάλιστα. Όταν θα επιστρέψω σε κρατήσματα μου. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Να σπάσω το νούμερο, να σπάσω τη κλέ μου που το ξέρω το σπίτι, ρε, αφού ξαναείδα το. Κύριε Χαμπέ, ξέρεις τι λέω. Να σε ξαναυπνοτήσω ώστε να θυμηθείς. Κατάλαβες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, στο τσακ, στο πατιό, σε υπνοτίζω. Ναι, ναι, στο πατιό του σε υπνοτίζω. Στο πατιό. Σωστά, διότι να υπνοτίσει δεν έχει πρόβλημα. Στο να ξευπνοτίσει είναι το πρόβλημα, διότι ούλα μισά τα κάνει. Κατάλαβες, κύριε Χάμπο. Αμέσως, Μαρία, αμέσως και συνειδητοποίηση. Εντάξει, το παραδέχομαι. Έχω ένα μικρό προβληματάκι. Θέλω λίγο πράκτιστο ξυπνότισμα. Έτσι, όχι, δίκαιο ο κυρολογιά του. Συμφωνώ μαζί του ότι το να πάει είναι εύκολο. Ναι. Το στραχή είναι το δύσκολο. Το στραχή μου στρέφεται. Α, το πιέζει. Ναι, στρέφεται. Τι όμω, α πούμε, είναι στον ύπνο. Άμα να ζυμηθεί, πιάζει την τυρά, τσακ! Σουβάζει αμέσως. Ενώ που να ξυπνήσει το πρωί, δεν ξυπνά εύκολα. Ναι, ναι. Να μαθεί και αζέψει, δυσκολεύει και δεν καλό. Καλό, καλό. Πάντω ρε παιδιά, τούτη κορούα κάτι έθελε να μου πει. Δηλαδή εγώ. Έλα. 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 Τι βράτω ρε. Τι βράτω ρε. Πάμε. Πάτε μέσα. Τελειώμενε. Ο Στέφανας να οδηγήσεις, α! Άρα κυρία Ζήνα, σε παρακαλώ, τι θα το ξανακάνω. Please. Καλά. Σκάσε, που την είναι η τελευταία φορά που την γλιτώνεις. Ακούσες. Δεν ξέρω, είπες ότι το ξέχαμε. Έτσι. Καλά, θύμου μου. Καλά, μισό λεπτό. Και εμείς τι κάνουμε τώρα εδώ σε αυτούς τους σπίτι, δεν κατάλαβα. Κάτε κύριε Χάμπο, πάει να βγούμε να πάμε να έρθουμε μαζί. Εμένα δεν μ' άρεσε κυράμια. Τον το σπίτι δεν μπορώ. Κάτι μου δημιουργεί, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλλά τρισάζω. Α, μπράβο, και εμένα, τούτο που θέλω να πω. Αλλά τρισάζω, αλλά δεν μπορείς λίγο ψυχρά, όπως εγώ. Παιδιά, μα τι έπαθετε, παιδιά. Τούτη κορούα ήθελε, ήταν το υποσυνείδητο του κύριου Χάμπου. Το υποσυνείδητο του κάτι ήθελε να του πει. Τούτον είναι. Πιάσα στο βιβλίο εγώ. Το υποσυνείδητο του κύριου Χάμπου είναι η κυρία Ζήνα. Μισό λεπτό. Με κουτσιδάκια και άσπρα ρουχαλάκια. Αγιαλό. Σαν να ζαρτίο ξαφαίνεστε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι άρχεψε να χαλάρεις και λίγο ο κύριος Χάμπο. Να του κάνει έτσι λίγο το, να του γυρίζει λίγο το... Αχ, είναι καιρός που κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο Χάμπο. Εγώ τον παρακολουθώ, τα ψηλιάζουμε αυτά, τα μυρίζουμε, αλλά το ξέρω. Αλλά τι να σας πω. Σας πω να σας ανησυχήσω, να σας τρομάξω. Hello, τούτο το πράγμα μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Το υποσυνείδητο παίζει πολλά παράξενα παιχνίδια. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, τα παράξενα πράγματα που λαλείτε, αλλά εγώ νομίζω ότι κάτι συμβαίνει με τον κύριο Χάμπο, γι' αυτό πάω να δω. Πάμε. Τούτο που ψάχνεις, εδάμε. Πού ξέρεις τι ψάχνω? Ξέρω. Τα τεκμήρια. Τα λεφτά της υπόθεσης 118. Κύριε Χάμπο, είσαι καλά? Ναι, ρε παιδιά.
Και είδα την πάλι. Η κορούα ήταν δαμή. Μα πάλι η κορούα, κύριε Χάμπο, για όνομα. Τι μισέ με να σε δώσω το τηλέφωνο ενός φίλου μου γιατρού. Πολύ καλός γιατρός. Έπαιρνα, δεν έπαιρνα να είπε μου που είναι τα τεκμήρια. Κύριε Χάμπο μου, πέ μου εμένα που σε καταλαβαίνω, κύριε Χάμπο μου. Πού σου είπε ότι είναι τα τεκμήρια. Σα μέρε. Τόσο κοντά είναι τα τεκμήρια. Σιγά ρε. Να δούμε τεκμήρια τώρα. Να δούμε τεκμήρια. Ναι, δεν τα είχα. Παπα, τα λίγα μου. Δεν είδα. Άνοιξε να δούμε. Απαπα, τα τεκμήρια. Να τα. Ποια. Να τα τεκμήρια. Σαφικά. Όπλα. Σαφικά. Κουλαλίκα. Ρε. Είναι ρε, κρεμάτη κουρτίνα. Ρε. Εγκεμάτη ρε, άλλια του τι ρε. Πάντως, Χάμπο, Άντζη, είπες μου ψέματα. Είπες μου ψέματα για την αποθήκη. Εντάξει, σε κόρωσε. Διότι βρήκατε τα τεκμήρια και ευκάλετε με δύσκολη θέση, ρε. Λοιπόν, και σε ένα καραβανιάλι, πραγματικά, σε συγχαίρω για τις ικανότητες σου στον εκπνοδισμό, ρε. Ώστε, έτσι από εξηγητό υποσυνήθατο, ρε παιδί μου. Ναι, κύριε Αρχηγέ, εγώ τώρα σκευάζω ένα βιβλίο για τον εκπνοδισμό. Τζελαλή μου, ότι το υποσυνείδητο νουράκι. Ηρέμησε, φωτίου, ηρέμησε. Μάνα μου, έτσι είναι, Αναγία μου, να μου εξηγήσει τώρα. Να μου εξηγήσει το ρεζουμέ του βιβλίου. Εντάξει, τι πολύ πιστεύω να μου τα πράγματα. Ούτε σε εγώ, κύριε Αρχηγέ. Όχι, όλα, με πελάτε σου τα καλό καλό. Όχι, μάνα μου, ποτέ. Καζαμάνε, καλέ άλλα πράγματα. Είπα σου εγώ, α. Στην πειθαρχία, δεν